φτιάξει ελληνικά χέρια τόσο στην παραγωγή των ρομπότ, όσο και στο ψηφιακό σύστημα λειτουργία του. Πάμε να του δούμε. Αλλά πρώτα θα καλέσουμε στο βήμα. Τον Υπουργό Υγείας, κύριο Θάνο Πλεύρη, και τον, τον κύριο Παπαλάκη Δημήτρη, γραμματέα του Επιμελητηρίου Αθηνών. Το βραβείο παραλαμβάνει ο σύλλογος της εταιρείας Ευάγγελος Γκυζελής. Καλησπέρα σας, είμαι ο Ευάγγελος Γκυζελής, σύλλογος και founder της Γκυζελής Robotics. Η Gizelis Robotics είναι σήμερα ο μεγαλύτερος integrator συστημάτων ρομποτικής και εφαρμογών αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας στη χώρα. Η εταιρεία μας παρέχει ρομποτικές και συνδυαστικές λύσεις ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική αλλά και παγκόσμια αγορά. Η Gizelis Robotics αναγνωρίστηκε ως μία από τις 5 κορυφαίες νεοσύστατες ρομποτικές εταιρείες του κόσμου για βιομηχανικές εφαρμογές ανάμεσα στις 589 επιχειρήσεις. Με την ομάδα των ταλαντούχων μηχανικών μας και τη συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, παράγουμε πρωτοποριακή, made in Greece τεχνολογία εμείς και αναβαθμίζουμε διαρκώς τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουμε στην αγορά, κάνοντας πράξη τον παραγωγικό μετασχηματισμό με όρους Industry 4.0. Με λίγα λόγια, αποστολή της Gizelis Robotics είναι η επιτυχής μετάβαση της παραγωγικής βιομηχανίας στη νέα εποχή, την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης των έξυπνων εργοστασίων και της ψηφιοποίησης. Gizelis Robotics, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της με στόχο την αντιμετώπιση των επιβουσών υγειονομικών συνθηκών που γέννησε η πανδημία, σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο αυτόνομο Made in Greece Robot, απολύμανση στο Robot Safe. Με τεχνολογίες ξηράς εκνεύουσης και περιόδους αυτοβολίας, το Robot Safe κατασκευάστηκε για εταιρικούς χώρους, αποθήκες, ξενοδοχεία, αεροδρόμια και υγειονομικούς χώρους. Σας ευχαριστώ πολύ. Με το δικό σας ευχαριστώ. Να σας ακούμε κιόλας. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση στο επιμελητήριο και για τη βράβευση σε μια πολύ δύσκολη χρονιά που πέρασε και συνεχίζουμε να έχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σαφές μήνυμα ότι κερδίζουμε πίσω τις ζωές μας μέσα από τον εμβολιασμό και μπορεί πάλι και η κοινωνική και η οικονομική ζωή να αναπτύσσεται. Ειδικά για τη συγκεκριμένη εταιρεία που πλέον δραστηριοποιείται και στο κομμάτι που έχει σκέλος με κομμάτι που αφορά τους χώρους υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μαζί με τους υπουργούς και οικονομικών των Χρήστα Σταλκούρα και Ανάπτυξη των Άδων Γεωργιάδη προσπαθούμε να έχουμε κίνητρα που έχουν ξεκινήσει από τον χώρο του φαρμάκου, αλλά επιθυμούμε να επεκταθούν σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της υγείας, ώστε να επιβραβεύουμε την καινοτομία, διότι η κρίση, η πανδημία του κορονοϊού, αυτό που μας έδειξε είναι ότι θα πρέπει να έχουμε παραπάνω χρήματα στον τομέα της υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβολιαστούμε, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, όλοι, σιγά σιγά να κερδίζουμε τις ζωές μας. Αυτό που καταφέρνουν να το κάνουν άλλες χώρες αυτή τη στιγμή, σιγά σιγά να καταφέρουμε και εμείς να το κάνουμε. Και βέβαια και στην βράβευση αργότερα της κυρίας Κοταλέτη θα βραβευτεί όλος ο κόσμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο δημόσιο και στο ιδιωτικό σύστημα, διότι καθημερινά ανακοινώνουμε κρούσματα διασωληνωμένους θανάτους. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς είναι άνθρωποι και αυτούς τους ανθρώπους τους περιθάλπουν γιατροί. Και με τα μέτρα τα οποία προσπαθούμε να πάρουμε της εξωστρέφειας, της συνύπαρξης με τον κορονοϊό και της αντιμετώπισης του, αλλά συνύπαρξης πλέον, αφού υπάρχει ο εμβολιασμός, επιθυμούμε να μην πιέσουμε περισσότερο την οικονομία. Συγχαρητήρια για τη βράβευση σας. Συγχαρητήρια, είμαστε καλά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και για όλη την ομάδα της Gizelis Robotics. Η βιομηχανία της Ελλάδας δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Υπάρχει και άλλη μια βιομηχανία, η παραγωγική βιομηχανία. Είμαστε Έλληνες, είμαστε πολυμηχανοί και μπορούμε να πρωτοσταθούμε για να είμαστε πρώτοι σε παγκόσμιο επίπεδο παντού. Στην εταιρεία μας η λέξη δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Και επειδή καθημερινά το μότο μας είναι το γίνεται, γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει και μπορούμε να φτάσουμε ακόμα ψηλότερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη μεγάλη τιμή. Πάμε να ξεκινήσουμε την επόμενη μας βράβευση. Α, ελάτε, μια λέξη. Συγχαρητήρια, μια λέξη στον πολυμήχανο
και εμείς στο Δημοτικό Κοινοτήριο θα κάνουμε τα πάντα όλοι να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, την υπεύθυνη και την οδό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπράβο.